θα βάζουμε στοιχήματα για το πού θα πάει η αποχή. Είναι βέβαιο. Το μόνο σίγουρο. Και θα πάει ψηλά η αποχή. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το προβλέψουμε με σχετική ακρίβεια. Έτσι. Θα πάει λοιπόν, ψηλά τώρα η... κοιτάξτε τι γίνεται. Αν θέλουμε να συνοψίσουμε, όχι ότι θα προκύψει κάτι, το λέμε από την πρώτη μέρα και πριν ακόμη κατατεθεί το μεσημέρι της Τρίτης. Λέγαμε ότι δεν πρόκειται να προκύψει κάτι με την έννοια ότι έχει τέτοια πλειοψηφία η κυβέρνηση, θα την απορρίψει την πρόταση δυσπιστίας κλπ. Αλλά εδώ βλέπουμε τις στρατηγικές. Πατάει η κυβέρνηση πάνω σε αυτό που είπε ο παπάς, λέει ο παπάς, εγώ παιδιά εννοούσα ότι διαχρονικά έχουμε μια συνεννόηση όπου μπορούμε να δυσκολέψουμε την κυβέρνηση. Κοινικό, ειλικρινές, θα πει κάποιος. Λέει η κυβέρνηση, κάνει, το γυρίζει αυτό και λέει ναι, αλλά αφού ο Ανδρουλάκης λέει ότι η αφορμή δόθηκε από το Βήμα, πώς εσείς είχατε κάνει συνεννόηση από πριν. Το απαντούν από την αντιπολίτευση. Αυτά όλα τα λέτε και τα κάνετε γιατί αποκάλυψε ο Ανδρουλάκης και είναι ένα ζήτημα αυτό. Ότι το βράδυ της Κυριακής, έχει σημασία το πότε, ενώ έχει προηγηθεί δηλαδή το δημοσίευμα του Βήματος, βλέπουμε όλες τις αναρτήσεις των υπουργών και των βουλευτών να γράφουν fake news πάνω στο Βήμα, δύο κορυφαίοι υπουργοί, κυρίως οι κύριοι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ο Μπρατάκος από τη μια και ο Παπασταύρου από την άλλη, πήγαν υποτίθεται με τις ευλογίες του Πρωθυπουργού στο σπίτι του Βαγγέλη Μαρινάκη που την άλλη μέρα ξημέρωνε η γιορτή του, να βρουν έναν τρόπο συνύπαρξης, να μην ανοίξει πόλεμος. Έμειναν και δεν το διαψεύδει η κυβέρνηση. Ο κύριος Βορύδης είπε ότι είναι κοινωνικές αυτές οι επαφές. Κοινωνικές οι επαφές με τον άνθρωπο που ανοίγει πόλεμο στην κυβέρνηση λίγες ώρες πριν. Έμειναν 5 ώρες, το ρεπορτάζ λέει, και τα ποτά τους ήπιαν και φάγαν και κάπνισαν πουρα και διασκέδασαν. 5 ώρες δεν συζητάς, γιατί είχε κόσμο στο σπίτι του Βαγγέλης Μαρινάκης. Ένα ολόκληρο τετράγωνο είναι στο ψυχικό. Αν κάποιος περάσει θα νομίζει ποιος μένει εκεί, ότι έχει κάνει εξοχικό ο Μπάιντεν, ας πούμε, από την ασφάλεια που υπάρχει κλπ. Και ποιο ήταν το κι της επόμενης μέρας το πρωτοσέλιδο, αυτό που έριχνε κι άλλο λάδι στη φωτιά της αμφισβήτησης, κι άλλο λάδι στην κατεύθυνση της συγκάλυψης που δείχνουν τα μέσα του κυρίου Μαρινάκη, ιδιοκτήτης του Μέγκα, του Βήματος, των Νέων κλπ. Για κάποιον που δεν ξέρει κατά ανάγκη τι σχέση έχει με τον χώρο των μέσων ο κύριος Μαρινάκης. Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Αν αυτό που καταγγέλει η κυβέρνηση είναι υποκριτικό και ανταλλάσσουν επισκέψεις και φιλοφρονήσεις και τα πίνουν και τα τρώνε μαζί, τρώνε φαγητά εννοώ, έτσι προς Θεού μην παρεξηγηθεί αυτό που λέω, είναι ένα θέμα. Τι άλλο να τρώνε, τι άλλο να τρώνε. Λέω ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, είναι επικίνδυνες εποχές Γιώργο μου, επικίνδυνες, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και πονηρές οι εποχές, πονηρές. Ναι. Κοίταξε τώρα, αυτά είναι όταν έχουμε παραδοσιακούς εκδότες. Οι παραδοσιακοί εκδότες τέτοιου είδους συναντήσεις είχαν πάντα. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Τώρα ένα δεν ξέρω αν το λες ηρωνικά, σαρκαστικά ή όχι. Πώς φαντάζεσαι το λέω. Ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο το κρατούμενο διάβαζα και εγώ για αυτές τις μυστικές συναντήσεις, έγραφε σήμερα ο φίλος μας κατά τα άλλα και εκλεκτός Μανώλης Κοτάκης στην Εστία. Συγγνώμη να πω κάτι. Επειδή είχε πολλούς συνδετημόνες εκείνη η βραδιά, πολλούς καλεσμένους, οι καλεσμένοι μιλούν. Αυτοί που είναι σε δύσκολη θέση είναι η Παπασταύρου και Μπρατάκος σήμερα. Γιατί εκτίθενται με αυτή την ιστορία. Αλλά όταν πας σε ένα κάλεσμα που είναι 30, 40, 50, 60 άνθρωποι, προφανώς και είναι και πάρα πολύ πρόθυμοι να μιλήσουν. Δεν νομίζω ότι υπήρξε πάντως θέμα μυστικότητας της συνάντησης. Γιατί αυτό το είδος συναντήσεις, όπως πολύ καλά λες, δεν γίνονται μεταξύ 40 και 50 ανθρώπων, γίνονται σε άλλα επίπεδα. Mm-hmm. Αν ήθελε, έχει την εμπειρία και ο κύριος Σταμάτης και οι υπόλοιποι και ο κύριος Μαρινάκης, αν θέλουν να κρατήσουν κρυφή μια συνάντηση, να την κρατήσουν. Για άλλους λόγους διαρρέονται αυτές οι πληροφορίες. Από εκεί και πέρα, ανεξάρτητα από αυτό, βλέπουμε εδώ τώρα ένα παιχνίδι μεταξύ μέσων ενημέρωσης και πολιτικής, το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά που το παρακολουθούμε, ούτε πέφτουμε από τα σύννεφα να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα.
Το αν έχει κάποια σχέση το δημοσίευμα του βήματος αναγκαστικά με την πρόταση Μομφής που κατέθεσε στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης και αν υπήρξε μια προσυνεννόηση μεταξύ Μαρινάκη και Ανδρουλάκη, λέω εγώ, όχι αναγκαστικά με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το μάθουμε εύκολα. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να ισχυρίζεται ό,τι θέλει. Από την άλλη πλευρά, εγώ κατανοώ απόλυτα γιατί ο κύριος Παπάς, ο οποίος είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει προσυνεννόηση με το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ του πήρε την μπουκιά από το στόμα. Φάνηκε το ΠΑΣΟΚ βέβαια είπε ότι αυτά είναι φαντασιώσεις του κυρίου Παπά, έτσι. Ακριβώς φαντασιώσεις μπορεί να μην είναι. Σε κάθε περίπτωση όμως ο κύριος Παπάς δεν το ξέφυγε, όπως πολύ πιθανώς να πιστεύουν, ούτε είπε κάτι έτσι, αποκάλυψε κάτι για να το αποκαλύψει. Είχε μια πολύ συγκεκριμένη στόχευση. Η πρόταση Μομφής, ξαναλέω, που κατατέθηκε από την πλευρά του κ. Ανδρουλάκη, ανεξάρτητα και δεν γνωρίζω καθόλου αν είχε προσυνεννοηθεί με οποιονδήποτε εκδότη, σε κάθε περίπτωση ευνηδίασε το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό φάνηκε από την υπεραντίδραση που είχε ο κ. Κασελάκης. Από εκεί και πέρα, προφανώς ο κ. Παπάς θέλει να πει ότι υπάρχει συνεννόηση στην αντιπολίτευση. Και καλά κάνει, γιατί αυτό είναι το παιχνίδι της πολιτικής. Από την άλλη πλευρά, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η συζήτηση που παρακολουθούμε στην κυριολεξία μπορεί να αποκαλύπτει πράγματα και να φέρνει πράγματα στην επιφάνεια, αλλά σε κάθε περίπτωση για την υπόθεση των Τεμπών δεν ξέρω αν πραγματικά μας κάνει σοφότερους. Όχι, δεν μας κάνει σοφότερους. Λοιπόν, για τα Τέμπη δεν προλάβαμε να πούμε κι άλλα σήμερα. Υπόσχομαι να έχουμε περισσότερο χρόνο αύριο που θα κάνουμε και σούμα, θα κάνουμε απολογισμό αυτής της τρίμερης συζήτησης. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μπανάτσα.